και την πολυτέλεια και είναι και ένας χαρακτήρας νομίζω ακεραίος, πάρα πολύ καλό παιδί. Και αν φτάσανε εκεί που φτάσανε οι φίλαθλοι με το Χαριστέα, νομίζω είναι μια κακή στιγμή, τίποτα άλλο. Είναι παίκτης ομάδος, πρέπει να το στηρίξουν, πρέπει να είναι κοντά. Γιατί ο Πανετολικός έχει ανάγκη το Χαριστέα, που είναι όχι μόνο πολυτέλεια, αλλά και πάρα πολλές σπουδαίες προσφέσεις. Φέτος ο Πανετολικός είχε το περίεργο ότι ξεκίνησε πάρα πολύ καλά. Φοβερά μετά... συνέχεια. Ναι. Εντάξει, πολύ καλά. Συνήθως οι ομάδες που ανεβαίνουν δεν έχουν. Είναι αντίστροφη πορεία. Έτσι. Ήταν η πρώτη φάση με ένα πέσιμο του Χαριστέα από την παλιά του Ρότσα, καθώς ξεκίνησε τα στιγμιότυπα στην περιοχή. Κοντά στη φάση ο Ζαχαριάδης δεν έχει δώσει κάτι. Και δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει τίποτα στη φάση. Εδώ θα βγει ο τερματοφύλακας του Πανετολικού Τζενάμο, θα σταματήσει τον Μπούντιμιρ σε ένα τετατέτ που πήγε να δημιουργηθεί. Και στη συνέχεια αυτό το καταπληκτικό γκολ που λέγαμε από τον Χαριστέα. Στο πιο σημαντικό παιχνίδι, καθώς μέχρι το 20 λεπτό οι δύο ομάδες περισσότερο εργοτέλεσαν φαίνονταν στο γήπεδο παρά ο Πανετολικός, που ουσιαστικά βάζει τις βάσεις για την νίκη. Ευχαριστές με αυτό το καταπληκτικό σουτ. Ένα κοντρόλ και αμέσως το σουτ, την μπάλα στα δίχτυα του Καβουσάκη. Δείτε και την απόσταση. Άπιαστο πραγματικά εκεί που έχει μπάλα. Δείτε φανεί ξανά. Καλύτερα από την επανάληψη που είναι το νερό. Πίσω εδώ φαίνεται πολύ καλά. Ναι. Είχε ένα σκοράρι από τις 17-9 στο παιχνίδι με την Κέρκυρα ο Άγγελος Χαριστέας. Και σήμερα τα κατάφερε, είχε μεγάλη συμβολή στην νίκη της ομάδας. Δεν το πανηγύρισε από τον Νίκο. Όχι, ναι. Θα δεις, είδες εδώ τη φάση που έχασε αμέσως μετά, πήγε στο επόμενο λεπτό. Ο Λύση έχασε μια πραγματικά μεγάλη ευκαιρία. Εδώ ο Καμαρά έχει αδειάσει τρεις αντιπάλους, κάνει να σου την μπάλα, φεύγει έξω. Και ο Καμαρά, ο Ανδρή Καμαρά ήταν πολύ καλός στο παιχνίδι. Μια σέντρα από τον Δάλα, δεν βγήκε καλά εδώ. Τζενάμο, Χίπλικερ παίρνει την κεφαλιά. Και ο Μπούντιμιρ πάνω στον Βασίλη Γκόλια, που τον ξεκίνησε σήμερα ο Τάκης Λεμονής. Ένα αριστερό μπακ μας έκανε εντύπωση, πολύ καλή εμφάνιση. Πρώτη φορά ξεκίνησε στο παιχνίδι. Καλώς. Άλλο ένα πέσιμο εδώ ζητάει ο Χαριστέας. Τον έχει τραβήξει από τη φανέλα να υπάρχει offside, γι' αυτό βάλαμε το πλάνο με τον επόμενο. Και εδώ ο Χαριστέας θα τον ανατρέψει ο Καβουσάκης, νομίζω λάθος θεματοφύλακα εδώ. Είναι καθαρό το πέναλτι, υποδεικνύει ο διαιτητής της συνάντησης ο Ζαχαριάδης. Κίτρινη κάρτα βγάζει στον τερματοφύλακα του Εργοτέλη. Εντάξει. Που θα μπορούσε και να το έχει αποφύγει αυτό το πέναλτι. Είχε παίκτες που κάλυπταν μες. Ακριβώς, ήταν 2-3 αμυντικοί. Ο Ανρή Καμαρά, παρότι πέφτει ο Καβουσάκης, αυτή την μπάλα στα δίχτυα θα κάνει το 2-0. Ουσιαστικά από πολύ νωρίς, από το 53, η ομάδα του Πανετολικού. Ένα σούτ εδώ του Άντι θα βάλει τις βάσεις, θα κλειδώσει ουσιαστικά τη νίκη που την ήθελε πολύ, μετά και από την πετυχημένη προηγούμενη εμφάνιση με την Ξάνθη. Εδώ η παλιά του Δάρλα, ο Μπούντιμιρ δεν τη βρίσκει για να αλλάξει τη ροή του παιχνιδιού. Εδώ ο Φίλιππος Δάρλας. Ο Δάρλας και ο Κατσικοκύρης, οι οποίοι ξεκίνησαν από τον Πανετολικό. Ακριβώς. Mm-hmm. Μία ακόμα προσπάθεια δεν θα τα καταφέρει ούτε αυτή τη φορά. Θα σταματήσει ο Τζενάμος, ένα σούτ του Κουτσιανικούλη. Ένα μπέρδεμα που θα γίνει στις τελευταίες στιγμές του παιχνιδιού στο Αγρίνιο. Νίκη για τον Πανετολικό, ανάσα. Ξεκινήσαμε το πρωτάθλημα ότι θα βρεθούμε σε αυτήν την περιπέτεια, διότι υπήρχε αξία και δυνατότητες πολλές. Παρόλα αυτά, επειδή έχουμε μάθει όλα αυτά τα χρόνια να δίνουμε μια μάχη, είτε είναι για ψηλότερα είτε είναι για χαμηλότερα, εμείς θα τη δώσουμε και στο τέλος θα δικαιωθούμε. Αυτή τη χρονική στιγμή, τη συγκεκριμένη στιγμή, δεν με απασχολεί αυτό. Αν οι παράγοντες σκέφτονται κάτι άλλο για το καλό του συλλόγου, είναι δικό τους θέμα. Εγώ αυτή τη στιγμή σκέφτομαι το πώς θα καταφέρω να, μαζί με τους ποδοσφαιριστές μου, να ανατρέψουμε λίγο την κατάσταση, να συγκεντρώσουμε τους βαθμούς. Υπάρχει ικανοποίηση μετά από αυτή τη νίκη. Ήταν πολύ καθοριστική. Και έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση στο πρωτάθλημα μέχρι τελευταία αγωνιστική, θα είναι μια διαρκής μάχη για τη σωτηρία για 5 με 6 ομάδες. Ο Πανετολικός πήρε μια υπερπολίτιμη νίκη και γιόρτασε με τον καλύτερο τρόπο τα 86 γενέθλιά του. Από την πλευρά του, ο Εργοτέλης υποχώρησε στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας. Η ομάδα και την τελευταία εβδομάδα και σήμερα έδειξε ότι πατάει καλύτερα στο γήπεδο και χρειαζόμαστε τον κόσμο, ιδιαίτερα στα επόμενα δύσκολα παιχνίδια που έρχονται στην έδρα μας. Είναι πολύ σημαντικό για μας το ότι κερδίσαμε μια ομάδα η οποία βρίσκεται κάτω στη βαθμολογία σαν και εμάς, και θέλουμε παιχνίδι με παιχνίδι να, μέχρι το τέλος να το βλέπουμε σαν τελικό. Εγώ προσωπικά είμαι χαρούμενος που πέτυχα γκολ μετά από αρκετό χρονικό διάστημα και συνοδεύτηκε και με την νίκη της ομάδος. Όπως ήρθαν τα πράγματα, σίγουρα στόχος μας αυτή τη στιγμή είναι να μείνουμε σε κατηγορία.
Ήρθαμε εδώ στο Αγρίνιο να παλέψουμε, να πάρουμε έστω βαθμό. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε και όπως είπες μας, με αυτή την ήττα τώρα ήρθαμε στην πρώτη τελευταία θέση. Εντάξει, συνέχεια το ξεχνάμε αυτό το παιχνίδι, συνεχίζουμε για το επόμενο, ώστε στο επόμενο εντός έδρας μάτς να πάρουμε την νίκη.